συζητήσεις στην κορυφή σε αυτές τις βραβεύσεις, αλλά αυτό το επίπεδο έχει ανέβει, όπως είπες. Υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι αθλητές πλέον στην Κύπρο. Πώς είδες την εκδήλωση? Όντως, έσπασε το ξερί μου. Είχα 4 χρονιές συνεχόμενες κορυφαίος αθλητής. Φέτος σίγουρα ήταν πολύ δύσκολη η επιλογή των αθλητογράφων. Υπήρχαμε 4 άτομα Ολυμπιονίκες, 3 7 θέσεις και 1 8η. Και σίγουρα υπήρχαν και οι υπόλοιποι αγώνες που λάβαμε μέρος τη χρονιά. Κατέκαθηκα τρίτος. Δεν πάρα πω ότι είναι μια θέση που με ικανοποιεί. Αν αναλογιστούμε ότι πριν 10 μέρες πήρα το πρώτο μου χρυσό μετάλλιο στο τελικό των παγκοσμίων κυπέλλων στη Μελβούρνη. Έτσι είναι ο αθλητισμός όμως. Νομίζω η ψηφοφορία δεν έλαβε υπόψη την τελευταία μου επιτυχία, μιας και η τελετή διοργανώθηκε φέτος μέσα Δεκεμβρίου και όχι μέσα Ιανουαρίου όπως συνηθιζόταν στο παρελθόν. Εντάξει, εγώ συνεχίζω με τον ίδιο ζήλο, με την ίδια προσπάθεια για ακόμη περισσότερες επιτυχίες στο 2017. Σε επισμόσαμε για να φέρεις και άλλα χρυσά. Έτσι είναι, ο αθλητισμός μία πάνω, μία κάτω, έχουμε συνηθίσει σε αυτά. Είναι πολύ περισσότερες οι στιγμές που, ας το πούμε, δεν νιώθεις ικανοποίηση. Αλλά όπως είπα και πριν, θα πεισμώσω πρώτα απ' όλα για το δικό μου καλό και πλέον δεν αγωνίζομαι μόνο για μένα, αλλά για όλη την πατρίδα μου και όλους τους συμπατριώτες μου. Ο δικός απολογισμός για το 2016 θα πρέπει να είναι πολύ θετικός και με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και με το πρώτο χρυσό που έφερες πριν από λίγες μέρες, σωστά? Σίγουρα έκλεισε πολύ ενθαρρυντικά η χρονιά. Οι τελευταίοι μου 2 αγώνες, ένα αργυρό μετάλλιο και ένα χρυσό που είναι το πρώτο μου. Δεν μπορώ να είμαι περισσότερο ικανοποιημένος από αυτά τα αποτελέσματα και είναι μια τέλεια αρχή για τον επόμενο κύκλο της Ολυμπιάδας του Τόκιο, γιατί όπως ξέρουμε είναι μια τετραετία προσήλωσης, στόχων και ονείρων. Αυτή η τελευταία επιτυχία που είχε στο χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο, πώς την εξέλεγες? Σίγουρα αυτή η επιτυχία μου δίνει τεράστια δύναμη και πείσμα ακόμη περισσότερο, γιατί είδα ότι το χρυσό Ολυμπιονίκη και τον αργυρό του Ρίο τους κατάφερα να τους κερδίζω στα ίσα και ας το πούμε και με όχι πολύ δυσκολία, και αυτό δείχνει ότι η δουλειά που γίνεται είναι σωστή και επιβεβαιώνει ότι συνεχίζοντας με αυτό που κάνω προϋποθέτει ότι θα ακολουθήσουν ακόμη περισσότερες επιτυχίες. Κυνηγούσες πολλά χρόνια αυτό το χρυσό, τώρα που ήρθε, που έφυγε αυτό το αποθυμένο. Νομίζεις ότι μπορεί να σε βοηθήσει και ψυχολογικά στη συνέχεια να μπαίνεις πιο άνετος στους αγώνες? Σίγουρα θα βοηθήσει θετικά, γιατί ξέρουμε ότι κάποιες φορές το ανθρώπινο μυαλό είναι αυτό που βάζει τα όρια. Όταν τα ξεπερνούμε, όταν σπάζουμε παγκόσμια ρεκόρ, βλέπουμε που δεν σπάει για χρόνια, ότι μετά σπάζουν 2, 3 και 4 φορές. Το ίδιο ίσως να γίνει και με μένα, έσπασε το ρόδι. Εύχομαι να συνεχίσουν και άλλα μετάλλια, αλλά στόχος μου είναι να προπονούμε καθημερινά και να βελτιώνουμε και να δίνω το καλύτερο με αυτό. Τώρα υπάρχει ξεκούραση στο πρόγραμμα? Όχι και πολύ ξεκούραση. Εντάξει, είναι γιορτές, είναι γιορτινές μέρες, είμαστε λίγο πιο χαλαρά. Αλλά τέλη Ιανουαρίου έχω το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο του 2017 που είναι στο Μαϊάμι στην Αμερική. Και η προετοιμασία συνεχίζεται. Οι στόχοι για το 2017? Οι στόχοι είναι ήδη, τους έχω αναφέρει πολλές φορές. Πλέον αυτό που θέλω από τον Παύλο από κάθε αγώνα είναι να βγάζει το καλύτερο που μπορεί, το καλύτερο 100% των δυνατοτήτων του, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, γιατί κάνοντας το αυτό έχει συστηθεί τις συνειδήσεις του.